Κύριε Νικολάου, εσείς προφανώς στάσετε κατά του πολέμου, αλλά ζητάτε και την άμεση επιμπλοκή της Ελλάδας και από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, κρατάτε, μπορεί να σας κατηγορήσει κάποιος για παράδειγμα ότι κρατάτε αποστάσεις από αυτό το πράγμα. Όχι, δεν κρατάμε καμία απόσταση. Θα σας πω ακριβώς. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είπαμε ότι είναι μια πολεμική σύγκρουση που παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα γεγονότα στα οποία και εσείς αναφερθήκατε. Διεξάγεται όμως ανεξάρτητα από τα προσχήματα τα οποία επανέλαβαν και οι συνομιλητές, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα έδαφος τεράστιας όξυνσης ανταγωνισμών μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, που σχετίζεται με συγκεκριμένα πράγματα. Με τον έλεγχο σφαιρών επιρροής, τα μερίδια των αγορών, τις πρώτες ύλες, τα ενεργειακά σχέδια και τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας. Είναι ανταγωνισμοί που πλέον δεν μπορούσαν να λυθούν με διπλωματικά και πολιτικά μέσα ή με κάποιους εύθραυτους συμβιβασμούς. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Δεν θα σταθώ στα προσχήματα, γιατί εντάξει, οι αναφορές περί εδαφικής ακεραιότητας, διεθνούς δικαίου, απαραβιάσεις των συνόρων κτλ. Που αναφέρθηκαν και οι συνομιλητές, είναι οι ίδιοι οι σύμμαχοι της Ελλάδας, οι λεγόμενοι ισχυροί σύμμαχοι, που πρώτοι τα έχουν παραβιάσει, τα έχουν κάνει φίλο και φτερό. Που σε 25 χρόνια έχουν εισβάλει, διαμελήσει, εγκαταστήσει στρατούς κατοχής στη Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία. Πιστεύετε, και ο Πούτιν από αυτούς μαθαίνει. Πιστεύετε ότι αυτή η επιχείρηση από τη μεριά του Ρώσου Πρόεδρου θα γινόταν αν υπήρχε άλλη πολιτική ηγεσία, αν δεν ήταν ο Ζελένσκι πρόεδρος της Ουκρανίας? Κοιτάξτε, οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μεγάλες και ξεκινάνε από το 2014. Το 2014 δεν ανατράπηκε, όπως σας άκουσα να λέτε πριν, ο Ζελένσκι από το λαό του. Ο Γιανουκόβιτς από το λαό του. Έγινε συγκεκριμένη παρέμβαση. Στηρίχτηκαν φασιστικές οργανώσεις, δεξιός τομέας, Βομπόντα, τάγματα ολόκληρα. Εξαπολύθηκε μετά ένα ολόκληρο πογκρόμ απέναντι σε ριζοσπάστες πολίτες, σε κομμουνιστικά κόμματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως λέτε, με συγκεκριμένη επέμβαση. Για να εξασφαλίσουν βέβαια τα δικά τους συμφέροντα στην Ουκρανία. Γι' αυτό συνέβη. Άρα λοιπόν δεν είναι ζήτημα μιας ή άλλης ηγεσίας ή ενός ή άλλου εύθραστου συμβιβασμού, ο οποίος δεν μπορεί να καλύπτει για πάντα τους οξυνόμενους ανταγωνισμούς. Ναι, υποτίθεται γίνανε εκλογές όμως. Με κάποιο τρόπο εξελέγει ο Ζελένσκι. Δηλαδή φαντάζομαι γίνανε εκλογές. Αν θυμάμαι καλά. Καλά, εγώ σας μιλάω για το 2014. Μετά το 2014 είχαμε την απόσχηση των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών, είχαμε την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, είχαμε πολλές εξελίξεις μέχρι να εκλεγεί ο Ζελένσκι. Και όλα αυτά σε ένα πεδίο που ήταν αποκλεισμένα, για παράδειγμα, τα κομμουνιστικά κόμματα, άλλες τέτοιες δυνάμεις από την πολιτική ζωή της χώρας. Με αυτούς συνεργαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ. Αλλά να μην χάσουμε το κύριο, που κατά την άποψή μας αυτό που είπατε κι εσείς. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς γιατί αυτά τα δύο κόμματα, μαζί και με το ΚΙΝΑΛ, εκφράζουν το στρατόπεδο της εμπλοκής. Εκφράζουν το στρατόπεδο που έχουν φέρει τη χώρα μας να είναι βαθιά μπλεγμένη στη σύγκρουση, γιατί από την Αλεξανδρούπολη προωθούνται τα αμερικανονατοϊκά στρατεύματα, από το Στεφανοβίκιο φεύγουν τα Απάτσι για να πάνε στην Πολωνία. Όλα αυτά τα οποία ήταν τα καμάρια της αεράμινας και της θωρακίσης της χώρας για να αντιμετωπίσει την Τουρκία, που της ανοίγει η όρεξη σήμερα με αυτά τα σχέδια. Άρα λοιπόν έτσι χτίζεται η λεγόμενη ισχυρή Ελλάδα, πώς να πω, και απέναντι στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει τις ορέξεις στο Αιγαίο και τα λοιπά στα νησιά, με Απάτσι που θα είναι στην Πολωνία, με Πάτριο που θα είναι στη Σαουδική Αραβία, με Ραφάλ και φρεγάτες που αύριο μπορεί να είναι στις ακτές της Αφρικής και στον Περσικό. Ωραία, και αν θέλετε και από, το διάγγελμα του Ζελένσκι, ότι μας άφησαν μόνους. Αυτό είχατε έβλεπα και πριν. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν και κλείνω με αυτό. Σήμερα ο λαός πρέπει να καταδικάσει ξανά την πολεμική σύγκρουση, την απαράδεκτη εισβολή και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουμε στη ρωσική πρεσβεία, αμερικάνικη πρεσβεία και στα προξενία. Ζητάμε να πούμε όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, άμεση αμπεμπλοκή της Ελλάδας, κλείσιμο των βάσεων και επιστροφή στρατιωτών και αξιωματικών από όλες τις επιχειρήσεις που συνδέονται με το ουκρανικό μέτωπο. Δυνάμωμα της πάλης για να αποδεσμευτεί η χώρα από τις εμπεριαλιστικές ενώσεις στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά είναι η συζήτηση, αλλά εδώ δεν είμαστε αναλυτές. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εγκαινίασε τη συμφωνία για τις βάσεις με τις ΗΠΑ της στρατηγικής συνεργασίας. Τι θα κάνανε αυτές οι νέες 15-16 βάσεις? Οι νέες που δώσατε, που παραχωρήσατε τη χρήση τους, όπως Αλεξανδρούπολης, όπως Στεφανοβίγιο κτλ. Τι θα κάνανε εκεί τα αμερικάνικα στρατεύματα? Θα ψήνανε καφέ, κύριε Κατρούγκαλε?
θα ψήνανε. Το λέτε ως αρνητικό αυτό. Όταν υπάρχει σχέδιο του ΝΑΤΟ συγκεκριμένο για περικύκλωση της Ρωσίας, στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται σε όλο το μαλακό της υπογάστριο, με τα στρατεύματα να φεύγουν εμείς από την Ελλάδα. Εμείς δεν επιτρέψαμε κάτι τέτοιο. Δεν θα γίνει η Ελλάδα θύμα, δηλαδή. Δεν θα γίνει θύμα αντιπίνων. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα έτσι. Ελλάδα, κύριε Νικολάου, πρέπει να κλείσουμε. Τίποτα. Αυτό λέω ότι αυτή η πολιτική κάνει την Ελλάδα θήτη και θήτη. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Κατρούγκαλε, το ΝΑΤΟ έχει συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Είναι συγκεκριμένος οργανισμός. Το ΝΑΤΟ δεν είναι περιστέρια της ειρήνης. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις.